για δεύτερη φορά στην καριέρα σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες με μια τεράστια ανατροπή. Από εκεί που πριν λίγες ημέρες ήσουν εκτός της πρόκρισης, εδώ και λίγα λεπτά η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε βάζει μέσα στη λίστα, παίρνει το 48ο εισιτήριο. Μίλησε μας για τα συναισθήματά σου, πραγματικά πρέπει να είσαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη αρχικά. Όταν έμαθα ότι είμαι μέσα στη λίστα εντός πρόκρισης, στην παγκόσμια κατάταξη δηλαδή, δεν το πίστευα. Έβαλα τον Αναστάση και του λέω: επιβεβαίωσε μου ότι είναι αυτό αληθινό. Και όντως ήταν. Ούρλιαζα. Πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα προσευχόμουν τόσο έντονα. Λέω: Θεέ μου, ας γίνει κάτι, ένα θαύμα να περάσω. Και τελικά είμαι εντός κατάταξη και δεν ξέρω, είμαι ευγνώμων. Έκανες πάντως τεράστια προσπάθεια για να φτάσεις ως εδώ και μάλιστα δύσκολη προσπάθεια με προβλήματα λόγω της πανδημίας, λόγω της καραντίνας. Ήταν μια δύσκολη έτσι, αγωνιστική προετοιμασία με happy end. Γενικά από πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση λόγω της πανδημίας, αλλά προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να μην χάσουμε προπονήσεις, να διατηρήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Φέτος η αλήθεια είναι ότι λόγω της κατάταξης με το ranking έπρεπε συνεχώς να κάνω αγώνες και πιστεύω ότι ίσως και αυτό λίγο να με κούρασε, αλλά η αλήθεια είναι ότι μάζεψα πολύτιμους βαθμούς και με έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορώ να νιώθω παρά χαρούμενη. Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα, γιατί έγραψες πριν λίγες ημέρες, εξέφρασες την απογοήτευσή σου. Ήταν μια δύσκολη στιγμή εκείνη. Και όσο δύσκολη στιγμή ήταν εκείνη, τόσο χαρούμενη αυτή τη στιγμή, έτσι. Το Σάββατο το βράδυ που είχα τελειώσει τους αγώνες, έκλαιγα, είχα σπαράξει το κλάμα, γιατί ένιωσα ότι πραγματικά το όνειρό μου τελείωσε. Αλλά τελικά το όνειρο συνεχίζεται. Τώρα πρέπει να τα απολαύσω και ό,τι βγει τώρα στο Τόκιο. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Τόκιο, μεσολαβούν κάποιοι αγώνες άλλοι τον Ιούλιο? Όχι, δεν θα μεσολαβήσει κάποιος άλλος αγώνας. Βασικά δεν νομίζω κιόλας. Τώρα μας έπιασαν λίγο προετοίμαστος. Θέλω να προετοιμαστώ καλά, να κάνω τις προπονήσεις μου και πάμε κατευθείαν στο Τόκιο. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, φεύγουμε και στις 16 Ιουλίου. Αρχικά ήταν η συμμετοχή μου. Γιατί όπως και να έχει, το να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί κάποιοι να το θεωρούν εύκολο, όμως δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είσαι ανάμεσα στις 48 καλύτερες όλου του κόσμου. Οπότε για μένα και μόνο η συμμετοχή είναι πολύ σημαντικό. Και είχε σίγουρα και μεγάλη στήριξη και στην δύσκολη στιγμή. Και σίγουρα τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ο κόσμος χαίρεται μαζί σου, έτσι, και αυτό σε κάνει ακόμα πιο χαρούμενη. Ξέρετε όμως ποιο είναι το σημαντικό? Φαίνονται πραγματικά οι άνθρωποι που σου αγαπάνε στις δύσκολες στιγμές. Και μπορώ να πω ότι όλες αυτές τις ημέρες, με αυτό το post που ανέβασα που ήταν. Παρότι που εξέφραζα την απογοήτευσή μου, είχα λάβει πάρα πολλά μηνύματα στήριξη από όλο τον κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αρχικά ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους προπονητές μου που ήταν δίπλα μου. Και τώρα που ουσιαστικά άλλαξε και είναι το γεγονός χαρμόσυνο, γίνεται ένας πανικός. Αλλά τους ευχαριστώ όλους. Πήγα με τον εθνικό προπονητή, μου εξέφρασε τα συγχαρητήρια και η αλήθεια είναι ότι χάρηκε πάρα πολύ. Πίστευε πολύ σε μένα και στις δυνατότητές μου. Για να είμαι ειλικρινής, μετά τον αγώνα του μου λέει: Μη χάνεις την ελπίδα σου, μπορεί να προκριθείς. Του λέω: Κύριε Γιάννη, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε με κιάλια δεν πρόκειται να πάω. Και τελικά είμαι μέσα. Είσαι το 19ο μέλος στην Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα Στίβου. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για μετάλλια και με τη Στεφανίδη και με άλλα παιδιά. Είναι δυνατή η ομάδα. Μπορεί να είναι λίγα τα άτομα, ολιγομελή αποστολή, αλλά είναι δυνατά τα άτομα. Αρχικά ξεκινάμε με την Κατερίνα Στεφανίδη. Ο Μίλτος ο Τεντόγλου είναι πάρα πολύ καλός και σίγουρα πάει για μετάλλιο. Όλα τα παιδιά πιστεύω ότι μπορεί ο καθένας να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Και κλείνοντας, πού θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Θα ήθελα να το αφιερώσω στον Αναστάση, στον άνθρωπό μου, γιατί του αξίζουν τόσα πολλά. Ευχαριστώ γιατί με έχει στηρίξει από την αρχή, από τα πρώτα μου βήματα, που όταν ξαναξεκίνησα δηλαδή, και έχει πιστέψει πάρα πολύ σε μένα.